Να ρωτήσω κάτι, θα είσαστε αυστηροί στα νέα μέτρα? Ο κόσμος ανησυχεί, μπορεί πολλοί να μην έχουν χρήματα πάνω τους. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Σας είπαμε. Εσείς, η άποψή σας ποια είναι, σαν. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τίποτα. Ναι. Δεν έχουμε ενημερωθεί. Τα μέτρα θα αρχίσουν από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω τίποτα να σας πω αυτά. Καλημέρα σας. Τα νέα μέτρα τα ακούσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω. Δεν πρόκειται να φοράτε. Και δεν πρόκειται να φορέσετε. Θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα, ε? Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνη θα φορέσουμε. Θα σας παίρνουν άδειες, διπλώματα. Πηγαίνουμε φυλακή. Πιο καλό είναι. Πάμε να περιμένετε εκεί στην εφορία, μην πηγαίνετε από εκεί. Δεν φοράτε ζώνη όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε επί τόπου. Στην Αθήνα μέσα δεν φοράμε ζώνη εμείς. Όταν βγαίνουμε έξω, τι φοράμε? Με τα νέα μέτρα, τι πρόκειται να κάνεις? Θα πληρώνεις, δηλαδή τώρα βλέπουμε δεν φοράς κράνος. Δεν πληρώνω εγώ, όχι. Δεν θα πληρώνεις? Τι, πάνω μου θα έχω κάθε φορά λεφτά, δεν γίνεται. Ζώνη βλέπω δεν φοράτε όμως, θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο. Έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχετε? Έχω κάποιο έγκαυμα πάθει και δεν μπορώ. Αυτό δηλαδή θα πείτε στον τροχονόμο? Δεν νομίζω να το πιστέψει. Θα του το αποδείξω. Άμα θα τύχει, θα το παρατήσω επί τόπο το φορτηγό. Δεν θα πληρώσω πρόστιμο δηλαδή? Εγώ δεν θα πληρώσω. Άμα είναι να βγάζουμε ένα μεροκάματο για να το πληρώνουμε στο πρόστιμο, δεν γίνεται. Εγώ δεν πληρώνω τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν θέλω. Δεν θέλετε? Όχι, δεν πληρώνω. Θα σα παίρνουν άδεια. Θα παίρνω όλα, σκοτώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα. Δεν χρησιμοποιεί ποτέ τη ζώνη σου? Πάντα, πάντα. Αυτή τη φορά όμω. Αυτή τη φορά μόλις έβαλα βενζίνη και είχα βγει έξω το αμάξι, αυτό την έβαλα. Δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας? Στο φορτηγό δεν μας έχουν υποχρεώσει. Δεν έχει σημασία όταν το αυτοκίνητο δεν είναι πάντα επικίνδυνο να μην φοράμε τη ζώνη. Βεβαίως. Θα τη φορέσετε τώρα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, αλλιώ. Γιατί δεν φοράτε τη ζώνη σας? Πίσω δεν έχουμε ζώνες. Εδώ όμως που έχετε μπροστά, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε? Μετά τα διόδια πάντα. Μετά πριν, τα. Δεν πρέπει. Μπα, είναι εδώ. Το ξέρετε ότι το παιδάκι δεν πρέπει να είναι μπροστά? Το ξέρω, φίλε μου, αλλά. Δεν είναι επικίνδυνο? Πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορείτε να το βάλετε στο πίσω κάθισμα? Δεν κάθεται. Δεν κάθεται? Δεν είναι προτιμότερο να μην ταξιδεύετε με το παιδάκι μπροστά? Προτιμότερο είναι, αλλά. Και ο οδηγός δεν πρέπει να φοράει τη ζώνη? Σταμάτησα για βενζίνα και την έβγαλα και τώρα θα την ξαναφορέσουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Το παιδάκι με τη μητέρα του, μήπως δεν πρέπει να είναι μπροστά? Και εσείς να φοράτε τη ζώνη σας? Πρέπει. Δεν πρέπει να πάει στο πίσω κάθισμα για τη δική σας ασφάλεια, για την ασφάλεια όλων. Θα πάει. Φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στις μετακινήσεις για την γιορτή του Πάσχα σκοτώθηκαν 34 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 400 σε μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία. Την τελευταία επταετία, από το 1989 μέχρι πέρσι, ο αριθμός των θυμάτων των τροχών ήταν 185 άνθρωποι νεκροί, 2.491 τραυματίες σε 1.716 τροχαία ατυχήματα σε ολόκληρη την χώρα. Αριθμοί εξωπραγματικοί. Αν αναλογιστεί κανείς ότι όλα γίνονται σε εξόδους από την πόλη για μια γιορτή, για την χαρά που καταλήγει δυστυχώς σε τραγωδία. Ποιοι είναι όμως οι υπεύθυνοι? Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι τελείως επιφανειακά. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το οποίο υπάγεται η τροχέα, φαίνεται να έχει επομιστεί την ευθύνη, που δεν του ανήκει ολοκληρωτικά, και μοιραία, μετά από κάθε ματηρή έξοδο, όλοι τα βάζουν με τους τροχονόμους που δεν τους έβλεπαν στην Εθνική Οδό, σε κοντινά διαστήματα τον έναν από τον άλλο. Κανείς, ή τουλάχιστον πολύ λίγοι, είναι αυτοί που εξετάζουν σφαιρικά το θέμα και κάνουν λόγο για τις κακοτεχνίες των δρόμων, για τις εθνικές αρτηρίες που περνούν μέσα από πόλεις και χωριά, για την κακή σήμανση των δρόμων, για τα χιλιόμετρα παγίδες που ποτέ δεν διορθώνονται, αν και πάντα επισημαίνονται, και για τον τρόπο χορήγησης των διπλωμάτων οδηγήσεως. Οι παράγοντες, οδηγός και δρόμος, είναι τελικά οι βασικές αιτίες των ατυχημάτων που ξεκληρίζουν κάθε χρόνο στους δρόμους τον πληθυσμό μιας κομμόπολης.